στον Απόστολο Παύλο ανήκουν κατά πάσα πιθανότητα τα υπολείμματα των οστών που βρέθηκαν σε τάφο ο οποίος βρίσκεται κάτω από το Βατικανό και η ανακάλυψη είχε γίνει για πρώτη φορά το 2006. Οι ειδικοί στο Βατικανό που ασχολήθηκαν επισταμμένος με την υπόθεση ισχυρίζονται πως η τοποθεσία που βρέθηκε ο τάφος σε συνδυασμό με την επιγραφή που υπάρχει και γράφει Απόστολος Παύλος και Μάρτυρας αποτελούν αποδείξεις πως τα οστά ανήκουν στον επωνομαζόμενο Απόστολο των Εθνών. Δηλώσεις για το θέμα κάνει σήμερα και ο Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος. Εν τω μεταξύ, χθες πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κορινθία ο ειδικός απεσταλμένος του Πάπα Βενέδικτου επ' ευκαιρίας της λήξεως των εορταστικών εκδηλώσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για τη συμπλήρωση 2.000 ετών από τη γέννηση του Αποστόλου Παύλου. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Τον σκουπιδότοπο του Άργους επισκέφθηκε χθες ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Καμπόσος και εκεί με δηλώσεις του προχώρησε σε νέες καταγγελίες που αφορούν το συγκεκριμένο Χιτά, ο οποίος ως γνωστόν αποτελεί δημόσιο κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων της περιοχής. Όπως ήθιστε, ο συνδυασμός Ναύπλιο ή άλλη πρόταση κατά τακτό χρονικό διάστημα αλλάζει τους Δημοτικούς Συμβούλους. Έτσι, παραιτήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Μπάμπης Αντωνιάδης και τη θέση του πήρε η κυρία Ελένη Λαπαθιώτη Ντέι. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης στο Δήμο Λέρνας Δημήτρης Κρίγκος απαντάει στον Δήμαρχο Μιχάλη Χασάπη, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι εγώ ήθελα να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν για να γίνει χρηματοδότηση του νεκροταφείου και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε τόσο θόρυβος. Ο βουλευτής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης είναι υπεύθυνος έκδοσης του βιβλίου του ΙΣΤΑ με πράσινη ανάπτυξη. Ένα βιβλίο για την έκδοση του οποίου συνεργάστηκαν 30 καθηγητές πανεπιστημίων. Μέγας πολυαρχιερατικός Εσπερινός πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο βήμα του Γαλλίωνος στο αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου, ενώ ακολούθησε αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αποστολού Παύλου Αρχαίας Κορίνθου. Αλλαγή σελίδες είχαμε στη διοίκηση του Παναργιακού, όπου νέος πρόεδρος από τη Δευτέρα το βράδυ ανέλαβε ο γνωστός γιατρός Χρήστος Δάρας. Η DR τηλεόραση ήταν εκεί και αποκλειστικά σας μεταφέρει τις πρώτες δηλώσεις.